Τρίμπλαρε πάρα πολύ ωραία, έστειλε τη σέντρα στην περιοχή. Ο Τσάβες από κοντά, πολύ μεγάλη ευκαιρία. Σέντρα στην περιοχή για τον Ρόμο, η κεφαλιά προς τα πίσω από τον Τεϊσέιρα. Ο Ακοράν, ο Μάμας έσκαψε την μπάλα πάρα πολύ ωραία, αλλά πήγε πλάγια. Ο Γιούρτσκο θα κάνει το σουτ και θα στείλει την μπάλα στα δίκτυα. Πετυχαίνει ένα καταπληκτικό γκολ, πανηγυρίζει ο Καταλά. Ο Γιούρτσκο που είχε πετύχει και ένα εξαιρετικό γκολ σε βάρος του Απόλλωνα, σκοράρει και πάλι στο Τσίριο. Εδώ θα ξαναδούμε πώς γίνεται η φάση από το ξεκίνημα. Εκπληκτικό πράγματι το γκολ. Ο Τρισκόσκι, το γύρισμα. Πλασέ στην απέναντι γωνία, δεν υπήρχε καμία περίπτωση ο Βοζίνια να μπορέσει να αποσοβήσει αυτό το γκολ. Έχει δώσει πέναλτι ο διαιτητής. Στο 16ο λεπτό λοιπόν, στο μαρκάρισμα πάνω στον Τόρες. Θεωρεί ο Νικολάου ότι εμποδίζει τον παίκτη της ΑΕΛ, ο Τόμοβιτς. Θα πάει να το δει. Με κίνηση με το δεξί πόδι από πλευράς του ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ. Όχι, δεν υπάρχει πέναλτι, αλλάζει την απόφαση του. Βγαίνει με προϋποθέσεις η ΑΕΛ, η σέντρα από τον Τόρες, ο Τούμπας βγαίνει πρώτος, ενώ ήρθε με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Μαϊντεβάτς φέρνει την μπάλα στο δεξί και κάνει το σουτ πάνω στον Τούμπα. Πρώτη τελική για την ΑΕΛ στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν βρήκε τον Τσέποβιτς και ο Τρισκόσκι έχει την ευκαιρία να βγάλει στην κόντρα την ΑΕΚ. Περνώντας τον Γιούρτσκο που είναι γρήγορο στην πλάτη του Τεϊσέιρα. Το σούτ από τον Γιούρτσκο έξω. Πρώτη μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο. Αντωνίου. Έστειλε την σέντρα στην περιοχή. Είναι καλή ο Μαϊντεβάτς. Θα κάνει την κεφαλιά και θα χάσει μεγάλη ευκαιρία εδώ για την ΑΕΛ. Δείτε και την αντίδραση από τον Ντούσαν Κέρκες. Κεφαλιά από τον Ρόμο, ο Τρισκόσκι θα προλάβει τον Βοζίνια, θα τον πλασάρει. Δεν θα βάλει τον κόλο, ωστόσο η μπάλα φεύγει έξω. Θεμιστοκλέους, πολύ ωραία πάσα για τον Τεϊσέιρα. Το σουτ στην κλειστή γωνία του Τούμπα που δεν ευθυδιάστηκε. Με τον Γιούρτσκο, απερνά την πάσα στο πρώτο δοκάρι. Έγινε η προσπάθεια και η μπάλα κατέληξε στο δοκάρι από τον Φαράς. Ο Έουλερ θα το εκτελέσει. Η κεφαλιά από τον Μαϊντεβάτς, η μπάλα φεύγει έξω. Εκτελεί ο Νταβόρ, ανεβαίνει ο Βοζίνια, περνάει μπάλα στον Εσπινόσα, την στέλνει εκεί που κινείται ο Φαράς, είναι κενή εστία, ο Φαράς είναι γρήγορος, την έβαλε μπροστά του, απέναντι κινείται ο Ντάρμπισχάιρ, πλασάρει ο Φαράς και σημειώνει το 2-0, εδώ το παιχνίδι τελειώνει, η ΑΕΚ θα φύγει νικήτρια από το Τσίριο σε ακόμα ένα ντέρμπι μετά από εκείνον με τον Απόλλωνα και αφού είχε χάσει στο μεταξύ από τον Άρη στις 3 επισκέψεις της εδώ. Βγήκε η πάσα στον κενό χώρο για τον Φαράς, δεν ευθυδιάστηκε και στην κατάλληλη στιγμή είδε το τέρμα και έστειλε την μπάλα να αναπαυθεί στα δίχτυα της εστίας του Βοζίνια. Από αυτό το γκολ του Φαράς το βλέπετε και από την κάμερα που βρίσκεται απέναντι. Τέλος της αναμέτρησης,